Η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ. Η πρόταση έγινε από την Ένωση Σλοβαίνων Μελισσοκόμων. Στόχο είναι να μάθει η παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσει για την προστασία τους. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοπικιλότητα, οι επικονιαστέ έχουν μειωθεί κατά τρία τέταρτα στην Ευρώπη. Αισθανόμαστε έντονα ότι το να ζούμε σε αυτή την πόλη, όπου τα πράγματα είναι μια λεπτή ισορροπία στη φύση, γιατί βρίσκονται υποπίεση από πολλέ πλευρέ, εναπόκειται σε εμά να φυτέψουμε για τι μέλησε, να αντισταθμίσουμε την παρουσία του στο περιβάλλον, αλλά και να δημιουργήσουμε πρότυπα που οι άλλοι μπορούν να αντιγράψουν εύκολα. Η συνεισφορά τη μέλισσα στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή τη είναι κοινώ αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσε εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδο θα εξαφανιστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια, φαίνεται να έχει δηλώσει ο Άινστάιν. And... Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στι μέλισσε και την απώλεια του φυσικού του περιβάλλοντο. Γνωρίζουμε ότι το 97% των λιβαδιών με αγριολούλου θα έχουν καταστραφεί στη Βρετανία. Αυτό σημαίνει μεγάλη απώλεια σε νέκταρα αλλά και σε χρώμα στην εξοχή. Περιοχέ όπω το γρασίδι και οι δρόμοι γίνονται πολύ πιο σημαντικέ για τι μέλισσε. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας ημέρας μέλισσα συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης μελισσοκομίας.